Παράλληλα, Χρήστο όμως ανακοίνωσε και τα στατιστικά στοιχεία όσον αφορά το σχέδιο ευθεία. Όπως ανέφερε λοιπόν, από το Ισραήλ προς την Κύπρο πραγματοποιήθηκαν 15 πτήσεις για τη μεταφορά ανθρώπων από την εμπόλεμη ζώνη, ενώ πραγματοποιήθηκαν και άλλες δύο αφίξεις διαθαλάσσης. Ωστόσο, ενδεικτικά είναι τα συνολικά στοιχεία τα οποία έδωσε ο Υπουργός Εξωτερικών για τις αφίξεις, καθώς και οι πληροφορίες που μας έδωσε για το συντονιστικό κέντρο Ζήνων. Προτείνω, Χρήστο, σε αυτό το σημείο να παρακολουθήσουμε τη δήλωση του Υπουργού για αυτά. Ζήνα, ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε τον Υπουργό. Αλλά τα αιτήματα αυτά αυξάνονται καθημερινά. Ενδεικτικά αναφέρω ότι μέχρι στιγμής έχουμε άτομα από 37 διαφορετικά κράτη, τα οποία έχουν περάσει μέσω της Κύπρου. Επιπλέον, 14 ξένες αποστολές βρίσκονται στο συντονιστικό κέντρο Ζήνων και συνεργάζονται μαζί μας για τη διεκπεραίωση και την ολοκλήρωση των διαδικασιών αυτών. Όπως ανέφερα, υπάρχει ενδεχόμενο, σοβαρό ενδεχόμενο, οι αριθμοί αυτοί, οι οποίοι είναι ήδη πάρα πολύ σημαντικοί. Θυμίζω ότι στην περίπτωση του Σουδάν είχαμε 1.611 άτομα συνολικά. Στην περίπτωση που έχουμε επέκταση της κρίσης, οι αριθμοί αυτοί θα είναι πολύ πιο μεγάλοι.